ξεκίνημα εδώ στο Αλιώσια. Έχουμε τους 5 Καβλάντα Hawks, Λιώδης, Παπαδημητρόπουλος, Τσαντές, Μπίτρος και ο Αλεβίζος. Και τους Κασόνικ Μπίρις του φίλου μου του Γιώργου του Ζιγούρη. Πάμε να δούμε πεντάδες. Την είπα την πεντάδα για τους Καβλάντα. Πάμε να δούμε πώς κατεβαίνουν οι Κασόνικ με τον Προσιλιακό να εκτελεί. Ο Γκόνης με το 41, ο Προσιλιακός. Τι εμφανισάρα είναι αυτοί που έχουν οι Κασόνικ. Ο Ζιγούρης, ο Μιχάλης. Με το 8. Με το 10 είναι ο Παπαδόπουλος. Με το 5 είναι ο Σημακόπουλος. Τι λοιπόν είναι η πεντάδα για τους Κασόνικ. Βήματα τώρα, κατοχή για Καβλάντα. Σιγά σιγά θα μπούμε σε ρυθμό αγώνα. Θα το πάρει, θα το χάσει όμως. Με το 81 ο Τσαντές. Σημακόπουλος, το Ζιγούρι. Με το 8 είναι ο Μιχαλής. Σιλιακός εκτελεί, το χάνει. Σημακόπουλος, χαμένη προσπάθεια. Rebound από τον Λιώδη. Ωραία προσπάθεια, σπάσιμο Μέσης. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Αλεβίζο. Μακόπουλος το βάζει. Να ενημερώσω ότι έχουμε ένα μικρό θεματάκι σήμερα με τον πίνακα, οπότε κάποια λαθάκια ίσως γίνουν από εμένα, μα δεν λέω λίγο συχνά πυκνά το σκορ. Θα σας ενημερώνω σίγουρα στα τέλη και στις αρχές των 10 λεπτών. Στο φωτοσούτ, κάτω εκεί για Κασόνικ. Σημακόπουλος από τη γωνία για δύο. Ρεφ για δύο, σωστά. Ωραία ο Σημακόπουλος, το χάνει ο Μιχάλης. Ο Σιλιακός θα φοβήσει τον Παπαδημητρόπουλο, κατοχή είναι Κασόνικ. Προσπάθεια, rebound από το 10 από τον Παπαδόπουλο. Θα το φτάσει. Κατοχή για τον Μπίτρο. Σημακόπουλος, καλό το deflection από τον Τζαντέ, η κατοχή παραμένει στους γκρι. Το παίρνει ο Ζιγούρης, το χάνει ο Μιχάλης, την μπάλα τον ίδιο παίχτη. Σιλιακός, δεν βάζει το δεύτερο του τρίποντο. Λάθος, κατοχή για Καβλάντα. Ο
Μπαίνει μέσα ο Καρακονσταντής. Θέση του Μιχάλη του Ζιγούρη. Πολύ προσπάθεια, καλή άμυνα πάνω στον Αλεβίζο, Σιμακόπουλος δίνει στον Βασιλιακό, αυτός θα πάρει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι από πάνω από τον Τζαντέ. Ωραίο το σουτάκι από τα 5,5 περίπου μέτρα από τον Παπαδημητρόπουλο, σκοράρει. Βασιλιακός θα τελειώσει τη φάση. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε κάποιο time out τα πλάντα. Τώρα που είναι νωρίς. 4-9. Από τον... Ήταν από τον Παπαδημητρόπουλο. Βασιλιακός. Δεν βάζει το δεύτερο του τρίποντο, rebound, ψηλά, πελιώδη. Σαντές τον χάνει, rebound από τον Αλεβίζο. Μήτρος θα το πάρει, θα το βάλει από 45. Ωραίο καλάθι από τον Καρακοσταντή. Για Κασόνικ. Μπήκε και ο Γιώργαρας ο Ζιγούρης. Μπήκε με την 91 και ο Κόκαλης. Θα το πάρει ο Γιώργος από τη γωνία. Παρόλο που είναι κρύος. Πάνε. Αλεβίζος το παίρνει από τα 4 μέτρα, το βάζει, το χλατσώνει. Ξεχωρίζει ο Αλεβίζος, η Καβλάντα μαζεύονται πάρα πολύ λίγοι τα τελευταία μάτς. Αυτό του στοιχίζει σε ανάσες. Ωραίο, ο Γιώργος θα τη δώσει στον Βρασιλιακό, αυτό θα σκοράρει. Μητρόπουλος. Πάρει, θα το χάσει όμως ο Λιώδης. Ο Βασιλιακός τον rebound. Το πάρει ο Καρακοσταντής, θα το χάσει, rebound από τον Αλεβίζο. Παπαδημητρόπουλος. Ο
φάση. Κάνε προσφυλακός. Μιλάει και ο ίδιος. Φάνηκε ευκολό. Ωραία πάσα εκεί που πρέπει, ωραίο το τελείωμα από τον Παπαδόπουλο. Time και επιστροφή σε λιγάκι. Επιστρέφουμε. Ο Λεβίζος. Κατοχή για Κασόνικ. Λίγη το δεκάλεπτο σιγά σιγά εδώ στα Λιώσια. Κατοχή είναι για Κασόνικ. Τα 5 δευτερόλεπτα για λήξη. Στη γωνία είναι Γιωργάρα, θα το πάρει, δεν θα το βάλει, rebound από τον Γιώργη, από το κέντρο, όχι δεν μένει. Έχουμε λήξει λοιπόν εδώ στα Λιώσια του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστροφή σε λιγάκι. Επιστρέφουμε εδώ στα Λιώσια Λιώδης, 9-17 το πρώτο δεκάλεπτο. Πάρει το φάουλ, θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Δημητρόπουλος, πάρει, φάνει, θα φύγει. Ωραία πάσα μπισε από την πλάτη, όχα, πα, 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 πα. Τον πρόδωσε ο Βαγγέλης. Ο Καρακοσταντής έκανε την ωραία πάσα. Λιώδης το παίρνει, το χάνει, rebound από το 91 από τον Κοκαλή. Ωραία προσπάθεια από τον Γιωργάρα, καλάφι. Επίθεση κατοχή για Καβλάντα. Thank you.
Ωραία, ο Γιώργος, α, τον προδίδει με το 10 ο Παπαδόπουλος. Δημητρόπουλος, άλλη άμυνα από το Ζιγούρι, λάθος από το Λιώδη, κατοχή για τους Κασόνικ. Κάνει ριμπάνω από τον Γιώργο, λογικά θα πάει για coast to coast. Άλλωστε είναι τραυμένο το παιχνίδι αυτό, θα πάρει την επαφή. Τη φάουλ, κατοχή για Καβλάντα. Βλέπει ξανά ο Γιωργάρας. Θα το βάλει, θα το χάσει, θα πάρει το ριμπάνω, θα το ξαναχάσει. Κατοχή για τον Μπίτρο. Πάρει ο Μπίτρος, θα το χάσει. Υπομονή ο Γιώργος, θα δει το Μιχάλη, θα την ξαναπάρει, θα το βάλει για τρεις. Τιμωρεί την άμυνα τον Καβλάντα που τον έπαιζε πολύ μέσα. Φάουλ από τον Μπίκτο. Είναι από το Λιώδη, από το Λιώδη είναι. Ο Λιώδης θα περάσει τον πάγκο, ο Γκόνης θα πάρει κύριε. Ωραίο το κόψιμο, ωραίο το τελείωμα, αλλά δεν μπαίνει. Ριμπάνω τον Γκόν καλή. Θα το πάρει, το χάσει. Ριμπάνω τον Λιώδη. Πολύ προσπάθεια, χαμένη, την πάνω από το Λιώδη όμως. Προσποιείται, δίνει σε Τζαντέ, τόσο πρέπει να σουτάρει, το κάνει, το χάνει. Στο Μακόπουλο θα rebound. Πασά. Σιμακόπουλος. Συνεχίζει σε φινδιασμοί για τους γκρίους. Ο Σιμακόπουλος το χάνει. Πάρα πολλές χαμένες προσπάθειες κοντά στο καλάθι για τους Κασόνικ μέχρι στιγμής. Παίρνει το τρίποντο. Ο Σιμακόπουλος το χάνει. Rebound από τον Πάπα Δημητρόπουλο. Ο Σιμακόπουλος το χάνει, βάζει τον Παπαδημητρόπουλο.
Θέλει το σπάθι, άλλο ένα rebound για τον Παπαδημητρόπουλο. Μιχάλης θα πασάρει, θα τη δώσει στον Βαγγέλη, αυτός θα το χάσει. Rebound από τον Μπίτρο. Χάνει, καλή άμυνα από τον Γκόνη. Με φάουλ από τον Ζιγούρη. Αλλαγές. Είναι 10-22. Χάνει την πολύ ο Λεβίζος. Προσπάθεια από τον Προσιλιακό που με το που μπήκε σκοράρει ξανά. Ιλιακός. Κόπουλος, χάνει προς Ιλιακός. Δεν έχει ανανεωθεί η επίθεση. Καλά έκανε και το πήρε ο Παπαδόπουλος, το χάνει. Κατοχή για τους Καβλάντα. Καντές μέχρι μέσα. Ωραίο καλάθι. Τάει δυνατά και το γράφει ο Μιχάλης ο Ζιγουρής. Λέβει ο Γκόνης, τη δίνει στον Προσιλιακό και το βάζει. Λιώδη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Σιλιακός μέχρι μέσα το βάζει εξαιρετικός. Λιώδης, ωραία προσπάθεια, του φτάνει, rebound για τον Ζιγούρη από το κέντρο. Όχι, καλό ήταν. Λήξη λοιπόν ημιχρόνου εδώ στα Λιώσια με τους Kasonic Beers.
να είναι καλύτεροι, να κυριαρχούν μέχρι στιγμής, να τρέχουν το γήπεδο όσο πρέπει και να κλείνουν το ημίχρονο μπροστά με 14-31. Επιστρέφουμε εδώ στα Λιώσια. Οι Κασόνοι κάνουν εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, προηγούνται με 14-31 απέναντι στους 5 Καβλάντα Χόκς. Προσπάθεια από τον Αλεβίζο. Πρώτο καλάθι του δεύτερου ημιχρόνου είναι για τον Αλεβίζο. Και το, η απάντηση από τον Παπαδόπουλο. Κατοχή για Καβλάντα. Τσαντές. Ζιγούρης coast to coast. Τι να πούμε, το παιδί είναι turbo. Άστοχη προσπάθεια. Ξανά η Καβλάντα με τον Μπίκα. Τα κουμάντα στη γωνία, ο Αλεβίζος το χάνει. Κατοχή για τον Παπαδόπουλο και τους Κασόνι. Καλάθι. Πολύ καλύτερη Καβλάντα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Νομίζω δείξαν λίγο τον εαυτό του. Στο πρώτο προσκυνιακό συνεχίζει. Είναι και τα παιδιά είναι 5. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Είναι μεγάλο πράγμα. 5 άτομα τώρα απέναντι στους 10. Χασόνι. Ωραίο καλάθι του Παπαδημητρόπουλο. Παπαδόπουλος το παίρνει, το χάνει, rebound από τον Λιώτη. Ο Μητρόπουλος με το Ζιγούρι, είναι καλός αμυντικός ο Γιώργος. Rebound από τον Γκόνι. Thank you.
Το προσπάθεια ριμπάνω το λιώδι. Ωραία, ο Γιώργος το χάνει, παίρνει το rebound, το ξαναχάνει, rebound από τον Μπίτρο. Αντές. Ο Δημητρόπουλος στόπα από τον Ζιγούρη. Κρυβόταν από πίσω ο Γιώργος, σκοράρει σε ενδιασμό, το χάνει, παίρνει το rebound, το ξαναχάνει. Κατοχή για Καβλαντά. Ο Βασιλιακός σκοράρει. Με αυτά στη πάσα του Γιώργου Μπίτρος. Βασιλιακός ξεχωρίζει. Time out τώρα έχουμε. Η Κασόνικ δεν επηρεάζεται το καλό ξεκίνημα των Καβλάντα Hawks. Χτυπούν στον εφηδιασμό και στις αργές επιστροφές των Πορτοκαλί. Και ανοίγουν τη διαφορά. Επιστροφή σε λιγάκι μετά το time out. Επιστρέφουμε. Προσπάθεια και το καλάθι από τον Μπίτρο. Ωραίο καλάθι, ωραία προσπάθεια από Κασόνικ. Συνεχίζουν να είναι πολύ καλοί. Πάνε ο Μπίτρος, rebound από τον Καρακοσταντή. Περάσαμε και λίγη ώρα στο παρκέ. Πολύ προσπάθεια από τον Παπαδημητρόπουλο, καλό ήταν. Ζιγούρης, ο Μιχάλης θα το πάρει, θα το χάσει, rebound από τον Μητροπουλό. Πάνει ο ίδιος παίχτης από τον Μητρόπουλος. Ήταν και πριν, θα πάρει το rebound. Σαντές, δεν διστάζει. Πάνει για λίγο, πάλι στο rebound. Yeah.
καλάθι. Αστοχή προσπάθεια από τον Ελιώδη. Rebound από τον Ασημακόπουλο και τώρα είναι ο Ζιγουρής. Προσπάθεια. Γούρης γυρίζει μπάλα. Κάθε ένα σήμα κόπουλα δεν φύγει στο παθόλιο. Κοκαλής. Πρόλαβα αλλά το χάσε, πετάει την μπάλα. 6-3 δεκαλέπτη, επιστρέφει σε λιγάκι. Επιστρέφουμε, το σκορ είναι 22-50. Η διαφορά είναι στους 28. Σαντές. Μπάουν από τον Καραπαστάκη. Γούρης, Καρασταντής, γυρίζει μπάλα, ο Γκόνης, Ασημακόπουλος. Γκόνης το χάνει, παίρνει το rebound. Στη γωνία, το βάζει πολύ ωραία ο Κοκαλής. Κοντάει ο Μπίτρος. Είναι λογικό, έχουν κουραστεί τα παιδιά των Καβλάντα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το έσα και εγώ πριν 2 εβδομάδες όταν έπαιξα. 5 άτομα δεν βγαίνει με τίποτα. Δεν πάνε να είσαι πάρα πολύ καλύτερος από την αντίπαλη ομάδα. Άμα αυτή κατεβαίνει με διπλάσιο ρόστερ αριθμητικά, αυτή είναι. Εντάξει, τώρα είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Πολύ ωραία ο Μπίτρος. Τον προδίδει ο Παπαδημητρόπουλος. Σημακόπουλος, τελειμπά. Ωραία η πάσα, ωραίο το λίγο από τον Τόνι. Πάνει ο Σιγκούρης. Ωραίο αυτό από το Σημακόπουλου. Τσαντές το χάνει, ριμπάνει τον Σημακόπουλο, άλλο ένα. Δημητρόπουλος. Σηκώνει τον Γκόνης, το ζητάνε οι συμπαίχτες του. Το χάνει ο Ζιγούρης. Μπίτρος. Μητρόπουλος θα το πάρει, το βάλει.
Μακόπουλος. Σουτάκι, να το τριποντάκι για Κασόνικ. Έχουμε αλλαγές, δεν έχουμε time-out, έχουμε αλλαγές. Όλοι οι Κασόνι σχεδόν αλλάξουν, ο Γκόνης παραμένει. Ζιγούρης, ένα φλόουτερ, το χάνει, rebound από τον ίδιο. Παίρνει ο Μπίτσιρος, το χάνει, rebound από το Λιώδη. Μακριά μοιάζει με τον Μπίτσιρος από το Λιώδη. Σιγούρης απασάρι. Ο προσφυλακός δεν το βάζει. Μπίτρος το παίρνει. Όχι, το χάνει, rebound από τον Γκόνη. Παυδόπουλος το βάζει. Δύσκολη πάσα, τη σώζει ο Παπαδόπουλος. Λάθος του Γιώργου. Τώρα θα φτάσει στον Παπαδημητρόπουλο, δεν προλαβαίνει. Καταρχή για Κασόνικ. Να δούμε πως θα τελειώσει λοιπόν η αναμέτρηση εδώ στα Λιώσια, καθώς οι Κασόνικ έχουν καθαρίσει εδώ και ώρα το παιχνίδι. Ο Παπαδημητρόπουλος μέχρι μέσα, γλιτώνει τα βήματα.
Ελαφίστη. Μητρόπουλος, ο Μπίτρος, με ταμπλό το χάνει, την πάνω τον Σιγούρη. Ωραία πάσα του Γιώργου, ωραίο τελείωμα από τον Παπαδόπουλο. Πάρα πολύ ωραία φάση. Από έναν από τους πιο ποιοτικούς παίχτες της κατηγορίας. Αντές, με το αριστερό, το χάνει. Γόνης. Ωραίο καλάθι. Πάρα πολύ ωραίο. Δημητρόπουλος. Πίτρος περιμένει. Κοιτάρει από ο Δημητρόπουλος το χάνει. Τσαντές. Το βάζει πολύ ωραία. Έληξε λοιπόν η αναμέτρηση εδώ. Στο γήπεδο των Λιωσίων. Εδώ και η ώρα ήταν λίγο πεσμένη. Ρυθμή. Μεγάλη έκταση του σκορ. Το έκανα αυτό. Λήξη λοιπόν. Τα Λιώσια νίκη. Μεγάλη έκταση. Μας πούν ακόμα και το τελικό σκορ. Ο φίλος μου διαμαντής από κάτω, γιατί δεν έχω. 35-71 το τελικό σκορ λοιπόν. Καλό σας βράδυ.